Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Βαγγέλη το Μόρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Είσαι καλά, γερός? Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Νομίζω ότι όλα καλά πήγαν για τον Πανετολικό το Σάββατο σε επίπεδο τακτικής προσέγγισης του παιχνιδιού για περίπου 90 λεπτό, αλλά χάσατε. Η μια στιγμή σας στέρισε το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαφορά. Εφόσον δεν εκμεταλλευτήκαμε μία-δύο επιθέσεις καλές που κάναμε, θα μπορούσαμε να βάλουμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Πιστεύω ότι στο δεύτερο θα ήταν πιο δύσκολα. Οπότε μια στιγμή αδρανήσαμε και το πληρώσαμε. Είναι φυσιολογικό. Όταν παίζει με μεγάλες ομάδες, αυτό γίνεται. Βαγγέλη, σε εκείνη τη φάση τι ακριβώς συνέβη? Γιατί είπε και ο προπονητής ότι αλλάξατε, παίζετε με τρία στόπερ. Αυτό ακριβώς θέλετε να αποφύγετε και εκεί την πατήσατε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εντάξει, είναι ένα σύστημα το οποίο το παίζουμε λίγο. Το δουλέψαμε πάρα πολύ λίγο. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν δουλεύεται από τη μια μέρα στην άλλη. Και το μαθαίνεις, συγγνώμη, από τη μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Το δουλέψαμε, πιστεύω ότι μπορούσαμε. Δεν είναι ότι κάναμε κάτι λάθος. Θα μπορούσε το ίδιο λάθος που έγινε, ας το πούμε τακτικά, να το κάνεις και με τέσσερις παίκτες. Δεν έχει να κάνει κίνηση. Δηλαδή, ο λόγος που αφήσαμε ελεύθερο. Ναι. Ουσιαστικά δεν τραβήχτηκε ένα συμπαίκτη σας στο offside. Αυτό έγινε ουσιαστικά. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά δεν χρειάζεται να κάνεις offside εκεί. Οπότε αυτό είναι. Κάναμε τη λάθος απόφαση σε εισαγωγικά εκείνη τη στιγμή. Οπότε είτε ήσουν με 4 είτε ήσουν με 5, δεν θα άλλαζε κάτι αν σκεφτόσουν με τον ίδιο τρόπο. Αυτό θέλω να πω. Οπότε ναι, το πληρώσαμε την στιγμή που ήμασταν περισσότεροι παίκτες πίσω. Καμιά φορά δεν είναι και το καλύτερο. Η αλήθεια είναι όταν βάζεις περισσότερους παίκτες πίσω, μπερδεύεσαι περισσότερο. Αλήθεια είναι αυτό και άντε να το εξηγήσεις. Γιατί καμιά φορά. Όχι, άμα καθίσουμε να αναλύσουμε τώρα τακτικά τι έχει γίνει σε εκείνη τη φάση, χρειαζόμαστε πολύ χρόνο για να το καταλάβουν. Η συνολική εικόνα του παιχνιδιού, κλειστό μάτς, λίγες φάσεις, σας βόλεψε σίγουρα, έτσι, γιατί προφανώς ήταν και ο στόχος σας αυτός σε αγώνα στην Τούμπα. Οφείλονταν κυρίως στη δική σας καλή απόδοση ή στα προβλήματα που έχει ο ΠΑΟΚ και ίσως τα είδες και εσύ δημιουργικά? Εντάξει, ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, έτσι κι αλλιώς. Ακόμα, δηλαδή, μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν καινούργιοι παίχτες. Σίγουρα έπαιζε και χωρίς κόσμο, οπότε αυτό, ό,τι και να. Η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάει καθόλου, βοηθάει περισσότερο την αντίπαλη ομάδα. Θα ήταν ωραίο να δούμε όμως ένα μάτς με κόσμο. Είναι ντροπή, η αλήθεια είναι να μην υπάρχουν φιλαθλοί στα γήπεδα. Αλλά εμείς ήρθαμε με αυτήν τη σκεπτική, με αυτό το σκεπτικό, ότι θα τακτικά πίσω δεμένοι, υπομονή, να εκμεταλλευτούμε το λάθος του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι το καταφέραμε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πάρα πολύ. Δεν δημιούργησε κανένα κίνδυνο ΠΑΟΚ. Απλά αυτό που είπα, στις 2-3 αντιπιθέσεις που κάναμε, που ήταν πολύ καλές αντιπιθέσεις και θα μπορούσαμε μια απλή πάσα να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο, να βάλουμε κάποιο γκολ, δεν το κάναμε, δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Οπότε στο δεύτερο ήμασταν σίγουροι ότι θα πιέσει και θα ρισκάρει περισσότερο. Ανέβασε την απόδοση του ΠΑΟΚ. Οπότε δυσκολευτήκαμε και εντάξει, εκεί φαίνονται μετά η ποιότητα των παιχτών που έχει ο ΠΑΟΚ, ότι με μια φάση μπορεί να βρεθεί μια φορά, θα δεχτείς γκολ. Οπότε ναι. Αυτό που, αλλά είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο εμάς, ότι και εμείς είμαστε καινούργια ομάδα, ακόμα πρέπει να μάθουμε πολλά πράγματα, ακόμα πρέπει να πιστέψουμε περισσότερο στις δυνάμεις μας. Δεν είναι αυτά τα παιχνίδια τα οποία εισαγωγικά πρέπει να κερδίσεις, είναι αυτά τα παιχνίδια τα οποία μπορούν να σου δώσουν να καταλάβεις πού μπορείς να φτάσεις, να αποκτήσεις μια ταυτότητα και να βελτιωθείς ακόμα περισσότερο, και ώστε να πάρεις τα παιχνίδια τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσεις. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε καλά, η ψυχολογία είναι πολύ καλή. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μας δίνεται ευκαιρία πρέπει να την αρπάζουμε. Και πιστεύω ότι με τον ΠΑΟΚ μας δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε κάτι καλύτερο και δεν την εκμεταλλευτήκαμε. Εκεί στις κόντρα επιθέσεις που λες και πράγματι βγάλατε και ίσως και με παίκτη παραπάνω και είχατε προοπτικές, ήταν κυρίως κάποιες αποφάσεις που δεν ήταν σωστές συμπαικτών σου. Δηλαδή, τελευταία απόφαση, τελευταία πάσα που λένε, θα μπορούσε να η μπάλα, αντί να δώσει πάσα όπως έδειξε σου, να μπει μέσα. Δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ναι. Η απόφαση στο τέλος λες ότι ήταν λαθασμένη, αλλά αυτό συμβαίνει. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουμε λίγο πιο προσεκτική αυτό, γιατί όταν παίζεις με τον ΠΑΟΚ δεν είναι ότι παίζεις με τσάμι μικρότερη ομάδα, παίζεις με μεγάλη ομάδα, οπότε θα σου δοθούν πάρα πολύ λιγότερες ευκαιρίες. Αυτό που ήταν μία-δύο ευκαιρίες σε κάθε μήχρονο, οπότε πρέπει να τις εκμεταλλευτείς. Γιατί αυτή είναι η διαφορά της μεγάλης ομάδας και μιας ομάδας η οποία, αυτό που τους είπα και όλος από την αρχή, ότι είμαστε μικρή ομάδα,
αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε σαν μεγάλη ομάδα, άμα θέλουμε να κάνουμε το κάτι, το κάτι παραπάνω για να μεγαλώσει και αυτή η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι έχει τα πάντα για να το κάνει, από όταν μιλάω από οργάνωση και τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με το παρασκήνιο που λέμε σε σχέδιο, το που, αυτό που λες για τον Πανετολικό ότι έχει τα πάντα, προφανώς είναι και αυτό που σε έπεισε να γυρίσεις, να επιστρέψεις, να υπογράψεις την ομάδα του Αγρινού και το διαπιστώνεις και τώρα στην πορεία ότι έχει πολύ καλές βάσεις για να κάνει το κάτι παραπάνω. Έχει, πρέπει να αλλάξουν και κάποια άλλα πράγματα. Αυτό είναι όλοι. Ό,τι βοήθεια μπορεί να δώσει ο καθένας με την εμπειρία του θα το δώσει. Εμένα αυτό με έπεισε έτσι κι αλλιώς. Το τι έχει καταφέρει χωρίς να έχω μέσα σε 2 ώρες, δηλαδή με ένα απλό τηλεφώνημα, έτυχε εντελώς τυχαία να γίνει όλο αυτό. Και είπα, προχωρήστε το, με ενδιαφέρει, γιατί ξέρω όλα αυτά που άκουγα τόσα χρόνια που έλειπα για τον κύριο Κοστούλα, ναι, και για τους ανθρώπους που είναι πίσω και στελεχώνουν αυτήν τη διοίκηση. Έχεις να κάνεις με σοβαρούς ανθρώπους, όπου μπορείς να μιλήσεις, μπορείς να πεις αυτά που πιστεύεις. Και εμένα με ενδιαφέρει όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το project με ενδιαφέρει, είτε έχει να κάνει με το πόσο θα παίξω ακόμα, είτε έχει να κάνει με το μετά. Mm-hmm. Βαγγέλη, όλα αυτά τα χρόνια που ψαφώς έχεις πάρει τόσες εμπειρίες από την παρουσία σου στο εξωτερικό και στην Ιταλία, ένα πράγμα το οποίο κρατάς και θα έχεις να το λες και αφού τελειώσει η καριέρα τα λοιπά, ποιο είναι για την ευρωπαϊκή σου έτσι, εμπειρία στο ποδόσφαιρο? Πάνω σε ποιο κομμάτι? Στο ποδόσφαιρο, στο... τώρα αν θες να το δεις οργανωτικά, τακτικά, στο επίπεδο, στις εγκαταστάσεις. Σας έχασα. Ναι, ναι. Λέω, αν θες να το δεις, λέω, οργανωτικά, ναι, ποδοσφαιρικά, καθαρά, σε καταστάσεις, στην οργάνωση, όπως... Εντάξει, αν είναι να μιλήσω αγωνιστικά, δηλαδή στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, δηλαδή, αυτό που σου κάνει εντύπωση είναι η οργάνωση του πρωταθλήματος και όχι των ομάδων μόνο, γιατί οι ομάδες δεν σημαίνει ότι επειδή στην Ιταλία και στη Σέρια ή στη Σέρια B, έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο με το πώς ήταν παλιά όταν πήγα εγώ, την πρώτη τετραετία, πενταετία ας το πούμε, σε σχέση με τα τελευταία χρόνια τώρα που έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο, ειδικά στη Β' Εθνική έχει πέσει, η Β' Εθνική έχει κολλήσει περισσότερο στη Γ' και έχει ξεφύγει πάρα πολύ από τη Σερία, οι ομάδες δηλαδή. Και δυστυχώς υπάρχουν πολύ κακά οργανωμένες ομάδες στη Β' Εθνική που κάποτε δεν υπήρχαν. Δηλαδή έχω δει πράγματα που ταιριάζουν πάρα πολύ με την Ελλάδα και λες γιατί. Αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα σαν Σέρια και σαν Σέρι Μπι είναι πολύ πιο οργανωμένο. Ναι. Αυτό είναι. Τώρα από εκεί και πέρα οι ομάδες δυστυχώς είναι πάρα πολλές, δεν μπορεί να είναι όλες να έχουν τα προπονητικά τους κέντρα. Δηλαδή δεν δουλεύουν σε επίπεδα όπως είναι η Γερμανία, η Αγγλία, και δεν μιλάω για τις μεγάλες ομάδες στη Σέρια. Τώρα εντάξει, μιλάω για τις υπόλοιπες ομάδες. Έχουν ένα απλό προπονητικό κέντρο, τα βασικά δηλαδή που ζητάει ένας ποδοσφαιριστής, αυτά που και εγώ ζήτησα, ας το πούμε, από τον Πανετολικό. Τώρα, αν μου πεις για κάτι, αυτό που μου άρεσε όλα τα 10 χρόνια τα οποία ήμουν στο εξωτερικό είναι η κουλτούρα, ότι προσπάθησα να πάρω πράγματα, να γίνω καλύτερος άνθρωπος, να βελτιωθώ, να ανοίξω το μυαλό μου. Αυτό είναι που μου άρεσε, αυτό είναι που κρατάω δηλαδή πάρα πολύ. Ότι... Και γι' αυτό και με δυσκολεύει, ας το πούμε, σε εισαγωγικά, το να έρθω στην Ελλάδα και δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα ζήσω στην Ελλάδα, η αλήθεια. Δηλαδή είμαι ακόμα αναποφάσιστος για το αν θα... Για μετά, για το μετά, ναι. Γιατί... Εντάξει, ήταν 10 χρόνια. Ήταν 10 χρόνια στο βορρά, εντάξει, όπου είναι τελείως διαφορετικά, είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα από ό,τι στο νότο. Οπότε ο νότος είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς, σε πολλά πράγματα ανοργάνωτη, γενικά σαν... Ταιριάζουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, δυστυχώς, αλλά αυτό που είπα, πιστεύω ότι το χαρακτήρα μου, την προσωπικότητά μου προσπάθησα να την εξελίξω, να ανοίξω το κεφάλι μου, να πάρω πράγματα και να διαμορφώσω έτσι ώστε να έχω, αν αποφασίσω να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο, να έχω κάτι να προσφέρω κι εγώ από αυτά που έμαθα τα 10 χρόνια στην Ιταλία. Μίλησες για project, μίλησες για το τι θα κάνεις μετά το τέλος της καριέρας σου, το σκέφτεσαι ότι σε ενδιέφερε ο Πανετολικός έτσι όπως δουλεύει. Εμείς πάντα έχουμε έναν προβληματισμό όταν μιλάμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε τεχνικούς διευθυντές. Ψάχνουμε να δούμε στην αγορά το τι γίνεται. Ως Έλληνες. Ως Έλληνες. Η έννοια του τεχνικού δεν ξέρω και τι ισχύει στην Ελλάδα. Αυτό έχω μπερδευτεί. Καλά, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αλλά υπάρχουν τέλος πάντων κάποιες ομάδες που προσπαθούν να δουλέψουν έχοντας κανονικό τεχνικό διευθυντή. Είναι κάτι που το σκέφτεσαι μελλοντικά? Γιατί εμένα το μυαλό μου εκεί πήγε όταν μίλησες. Ναι, δεν είναι. Είναι κάτι έτσι, έτσι το έχω σκεφτεί. Δεν είναι.
υπάρχει κάτι στο μυαλό μου και για Ιταλία, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πίσω που υπάρχει μια πολύ καλή σχέση και θα μπορούσα να ασχοληθώ με αυτό. Σίγουρα με το manager θα ήθελα να γίνω, ασχοληθώ με τους παίχτες, οτιδήποτε, αλλά το ένα φέρνει το άλλο. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς έχει να κάνει πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο. Αλλά αν θα διάλεγα τεχνικός διευθυντής, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να μπω σε μια ελληνική ομάδα σύμφωνα με αυτά που έχω μάθει εγώ, ναι, με το πώς λειτουργεί ένας Ιταλός τεχνικός διευθυντής. Ένας Ιταλός τεχνικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για όλη τη χρονιά της ομάδας. Είναι αυτός ο οποίος θα πάρει όλα τα ρίσκα, είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει για όλα, είναι αυτός ο οποίος στον οποίο θα δώσει ο πρόεδρος τα πάντα, λευκό που λέμε, mm-hmm, να αποφασίσει σε όλα και στο τέλος αυτός ο οποίος θα την πληρώσει σε εισαγωγικά. Θα κριθεί για αυτό το οποίο έχεις παρουσιάσει και, και όχι για αυτό το οποίο δεν έχεις κάνει, γιατί σου ζήτησες κάποια πράγματα και δεν έχουν γίνει. Οπότε το κατά πόσο εύχομαι να μπουν, να βελτιωθεί το κομμάτι τεχνικού διευθυντή στην Ελλάδα, να δώσουν το δικαίωμα, να δώσουν την δυνατότητα στους παίχτες, γιατί υπάρχουν νέα παιδιά, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι σταματήσαν, υπάρχουν, όπως είναι ο Κώστας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, ο Κατσουρνάς στην Παναχαϊκή, που μιλάμε συνέχεια. Ναι. Αυτό που προσπαθεί να κάνει, ο Λίμπε προσπαθεί το παιδί συνέχεια να το περάσει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, θεωρώ ότι θέλουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Ο Νταμπίζας. Να ασχοληθούν, να πάρουν ευθύνες. Ο Νίκος, όντως. Είναι λίγοι αριθμητικά. Ναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι επενδυτές το δέχονται. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να το δεχτούν, γιατί θα ήταν ωραίο. Θα ήταν ωραίο, αλλά πρέπει να οργανωθεί πρώτα το πρωτάθλημα για να έρθουν όλα αυτά, για να μπορούν να εμπιστευτούν και άλλους προγραμματισμούς σε άλλες, ας πούμε, θέσεις. Δυστυχώς. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν με τον Πανετολικό. Πάνω απ' όλα με υγεία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σου.